Μα δεν είχα λόγο. Τι να εκνευρίζομαι μόνη μου. Δεν είχα λόγο. Αφού μου είπαν καλά λόγια και αναγνωρίσανε την δημιουργικότητα κτλ. Δεν υπάρχει λόγο. Τι μαλώνω μόνη μου. Τι με την έχω τρελή είμαι. Την ώρα που η Βρυσίδα ήταν πάνω και ζητήθηκε γνώμη σου, της είπες ότι εάν ντύνεσαι μόνη σου. Είπα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν ξέρω αν το έκανες μόνος σου ή σε βοήθησε κάποιος. Δεν εννοούσα μόνο στη λίστα, εννοούσα και μια φίλη της. Αν κάποια κοπέλα μαθευτεί τέλος πάντων ότι χρησιμοποιείς τη λίστα, θα σε εκνευρίσει αυτό? Εννοείται ότι θα με ενοχλούσε. Θα με ενοχλούσε γιατί τότε εγώ τι κάνω. Να πάω να πάρω κι εγώ μια κούκλα από το συγκεκριμένο μαγαζί που ψωνίζουν οι περισσότερες. Έτσι πως είναι εκεί από στυλίστες, γιατί ένα μαγαζί το επιμελείται από στυλίστες, εντάξει. Να το πάρω, έτοιμη δουλειά είναι, δηλαδή, σαν στυλίστας είναι και πάλι. Και να έρθω κι εγώ στην εκπομπή και να λέω εντάξει τι ωραία, πολύ ωραία. Ας πούμε ο Μπερές, εμένα μου είχε πει σε μια εμφάνισή μου ότι δεν της αρέσει ο Μπερές. Και ξαφνικά τη βλέπω με μπερέ. Δεν είπα ποτέ δεν μου αρέσει ο μπερέ, γιατί το φοράω μπερέ στη ζωή μου. Δεν είπα ποτέ δεν μου αρέσει ο μπερέ. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Όλη η Δανάη από οποιαδήποτε άλλη κοπέλα και να με μπερδεύει. Δεν είναι τι είναι. Όχι. Και θα σου πω και το look, άμα θε. Αν δεν μου αρέσει ο μπερέ. Μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα. Άμα θε να μιλήσει μετά.